Κύριος Πανάρετος ήταν κατηγορηματικός. Τα ΤΕΗ της Θεσσαλίας, δηλαδή το ΤΕΗ της Απωνίας στην Καρδίτσα, τα δύο τμήματα του ΤΕΗ στη Λάρισα και το ΤΕΗ στα Τρίκαλα δεν πρόκειται φέτος να πάρουν φοιτητές. Δεν πρόκειται να εισαχθούν φοιτητές. Του χρόνου, λέει, ξανασυζητάμε. Στην ερώτηση πότε, πώς, με ποιους και με κάτω από ποιες διαδικασίες, δεν απάντησε. Όπως δεν μας έδωσε τα στοιχεία, δηλαδή τους δείκτες με τους οποίους αξιολόγησε το κλείσιμο αυτών των τμήματων, των ΤΕΗ της Θεσσαλίας, δεν μας έδωσε τους δείκτες για να τους συγκρίνουμε με τους δείκτες των τμήματων τα οποία κλείνουν. Τα άλλα τμήματα, τα ομοειδή τμήματα, δεν τα έδωσε ούτε αυτά. Εμείς με επιχειρήματα προσπαθήσαμε να πείσουμε και τα επιχειρήματά μας είναι ισχυρά και ακλόνητα, να πείσουμε ότι δεν ήταν δίκαιη αυτή η απόφαση. Και φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα του περιδικαίου αισθήματος, διότι δεν δίνουν στην δημοσιότητα τα στοιχεία των δικτών που αξιολόγησαν τα ΤΕΗ. Και παρόλα αυτά, σε μια εποχή δύσκολη, βλέπουμε ότι η Ελλάδα κινείται σε ένα θολό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό τοπίο. Αυτό δεν μας οδηγεί στο αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε, που είναι η έξοδος από την κρίση, όσο δυνατόν γρηγορότερα, αλλά δημιουργεί προβλήματα. Συνεπώς, εμείς συνεχίζουμε, συζητάμε με τους φορείς και βλέπουμε τον τρόπο αντίδρασης. Διότι στη Θεσσαλία έχουμε πρόβλημα και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, με το κλείσιμο των σχολείων. Έχουμε πρόβλημα με τη συνέχιση των έργων, όπως είναι ο Αχελός, τα μεγάλα έργα ψηφίων 65, τα έργα που συνδέουν τις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Έχουμε πρόβλημα με τα νοσοκομεία. Σε λίγο θα έχουμε πρόβλημα και με τα κέντρα υγείας. Έχουμε πρόβλημα με την εκπαίδευση των τεχνολογικών, ανωτάτων τεχνολογικών ιδρυμάτων. Έχουμε πρόβλημα με την γεωργία, με τον ΕΛΓΑ, με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΓΑ και με τη γεωργία. Έχουμε πρόβλημα με τα επενδυτικά σχέδια. Συνεπώς βλέπουμε ότι χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη και χρειάζεται συνεργασία και συνέργεια. Όχι απλώς να συναντιόμαστε για να επαναβεβαιώνουμε την απόφαση την οποία παίρνει η κυβέρνηση σε ορισμένα θέματα. Εμείς δεν πρόκειται να υποστήλουμε τη σημαία της δίκαιης διεκδίκησης